αν όχι εσείς που είστε εδώ σήμερα, αλλά σίγουρα έχετε συζητήσει με γνωστούς σας, με γνωστές σας, που κάναν την πρωτεϊνική δίαιτα. Έχασαν τα κιλά και τα ξαναπήραν πάρα πολύ γρήγορα. Η διατροφή, για να είναι σωστή, πρέπει να είναι ισοδύναμα, οι υδατάνθρακες με την πρωτεΐνη. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να τρώει μόνο πρωτεΐνη και να έχει ενέργεια. Οι υδατάνθρακες χρειάζονται για την υγεία μας πάνω απ' όλα. Και αυτό που λένε ο συνδυασμός πατάτα με κρέας παχαίνι, μύθος. Εξαρτάται πάντα την ποιότητα της τροφής και πώς το μαγειρεύουμε. Άλλο ένα tip. Πολλές φορές λέμε στις γυναίκες, σάλτσα ντομάτα. Δεν παχαίνει σάλτσα ντομάτα, παχαίνει ο τρόπος που το μαγειρεύουμε μέχρι τώρα και που το μαγειρεύαμε. Το λάδι στο τέλος. Σοτάρουμε σκόρδο κρεμμύδι στο νερό και δεν αλλάζει καθόλου η γεύση. Δοκιμάστε το. Καθόλου δεν αλλάζει η γεύση, πραγματικά σας μιλάω. Δείχνεις φρέσκια ντομάτα όμως, δηλαδή προτιμήστε φρέσκα υλικά, όχι κονσέρβες, όχι συντηρητικά, ειδικά όταν έχουμε παιδιά και θέλουμε να τρέφονται σωστά. Να πάμε να σας δείξω λίγο τις αλλαγές που λέγαμε. Θα ξεκινήσω με ένα βίντεο. Είναι μια κυρία που έκανε το πρόγραμμα της ολικής μεταμόρφωσης μέσω διαδικτύου. Τη συνάντησα μία φορά στη Λάρισα και τρεις μήνες μετά το πρόγραμμα το έκανε όλη η οικογένεια. Ο άντρας της είναι αγγιοχειρούργος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυσπιστός. Πιστέψτε, δεν μου είχε καν ακούσει γι' αυτό. Λέει, τώρα τι μου λέει η γυναίκα μου και τέτοια. Πρόσφατα, ο ίδιος, μέσω του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, με κάλεσε να κάνω μία διάλεξη για τον καρκίνο, για την υπενάσκηση ως πρόληψη και για τον καρκίνο. Ο ίδιος, τα δύο του παιδιά που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη και η κυρία που είναι καθηγήτρια θεολογίας στο Πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Δεν το έχει πάρει σαν βίντεο. Το έχει πάρει. Πιστεύω ότι το έχει δώσει τη φράση. Μέσα από την εμπειρία λοιπόν και μέσα από το πρόγραμμα αυτό της ελληνικής μεταμόρφωσης είναι ότι η μεσογειακή διατροφή και η ελληνική κουζίνα κάνει τάφαλα. Άρα, είμαστε υπέρ της ελληνικής κουζίνας και σε συνδυασμό με την άσκηση. Πάντα χρειάζεται η άσκηση, γιατί αν δεν... πέτρα που δεν κυλάει έχουν ταιριάζει, έτσι δεν είναι. Έτσι, δεν έχουν δει τυχαία οι άρα, γι' αυτό που λέμε ότι νους ειδήσει με σώμα την υγεία, πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, να βάλουμε μια οποιαδήποτε δραστηριότητα στη ζωή μας καθημερινά, για να είμαστε υγιείς πάνω από όλα και μετά. Ό,τι αφορά την απόκτηση του ιδανικού σώματος και όσον αφορά την εξωτερική μας ανάπτυξη. Ναι, έβρωστο να χάσει κανείς κιλά, πόσο επηρεάζει τελικά την ψυχολογία μας και παίρνει αντικά αντιθετικά αποτελέσματα. Συναντάω γυναίκες καθημερινά και πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι χάνοντας τα κιλά, θα πω μετά από το αποτελέσμα, τους αλλάζει όλη τους ψυχολογία. Είναι όταν είχαν γυναίκες που ήταν αντικειμενικές, που μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι δεν είχαν όρεξη να βγουν έξω από το σπίτι, δεν είχαν όρεξη να ντυθούν. Έβγαιναν νεύρα στα παιδιά, στον άγρο τους. Γενικότερα δεν είχαν κοινωνική ζωή και οι ίδιες δεν αισθανόταν καλά με τον εαυτό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν αισθανόμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας. Κανείς τη γύρω μας δεν είναι καλά. Για να αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας και δεν τον φροντίζουμε, ποιος περιμένουμε να μας φροντίσει. Άρα λοιπόν κατά της δίαιτας της αντιλητικής, της χημικής και της τροφής σε παραδοσιακές αν θέλετε γεύσεις και ένα τρόπο μαγειρέματος ο οποίος ίσως να εκπλήξει τον λούμος. Ακριβώς. Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί σας άκουσα να το λέτε, το περιγράφετε. Να σοτάρουμε όλα και τις σάλτσες για παράδειγμα, να σοτάρουμε τα πάντα στο λάδι. Άρα, σοτάρουμε στο νερό και το λάδι στο τέλος. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά συστατικά του εγκόλαδο, που αυτό σημαίνει όταν ψηφίσει η ψηφική διαδικασία, θα είναι όλα τα θετικά του συστατικά. Και λαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες χωρίς όφελος στην ουσία. Εσείς προωθείτε αυτή την μέθοδο και διαδίδετε αυτή την εμπειρία που πρέπει κανείς να δοκιμάσει για να επανέλθει σε ένα φυσιολογικό βάρος, να αποκαταστήσει, να αισθάνεται καλά την υγεία του κτλ.
με έναν τρόπο σύγχρονο, έτσι, διαδικτυακό καταρχήν και έπειτα συνεργασία με... Υπάρχει ολόκληρη ομάδα υποστήριξη όσον αφορά και τα διατροφικά πλάνα, συνεργαζόμαστε με διατροφολόγους και στο κομμάτι της άσκησης και της φυσικής αλλαγής. Όλα τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα, αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό και έχουμε αποτέλεσμα. Άρα κάποιος μπορεί να επικοινωνεί όταν μπει σε αυτό το πρόγραμμα καθημερινά και να συμβουλεύεται για οτιδήποτε θέλει. Ναι, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με email, με το τηλέφωνο, με Viber, με FaceTime, με Skype, αλλά και συνεργαζόμαστε με όλα τα γυμναστήρια, που σημαίνει ότι προωθούμε τον κόσμο στα γυμναστήρια. Προωθείτε ουσιαστικά μια φιλοσοφία, η οποία είναι μεν παραδοσιακή, αλλά πρέπει να την δώσουμε ως μια σύγχρονη, ένα σύγχρονο τρόπο ζωής. Ναι, είναι ολιστική η προσέγγιση. Στο παρελθόν έχω δημιουργήσει αρκετά προγράμματα όσον αφορά τον τομέα της άσκησης. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι για μένα και η δική μου εξέλιξη. Άρα, είναι η δική μου εμπειρία και είναι το πώς εξελίξα εγώ ως άνθρωπος το να ψαχτώ σε εισαγωγικά για το τι μπορεί να κάνει καλύτερο το σώμα της γυναίκας και του άντρα. Πώς μπορεί να αλλάξει το σωματότυπο άνθρωπος χωρίς ιδιαιτροπό. Αλλάζει ο σωματότυπος ή απλώς επανέρχεται σε αυτό που ήταν ίσως στην εφηβεία του και τότε που έσυζε από υγεία και ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να έχουν όσο γίνεται λιγότερη μεταβολική ηλικία, που σημαίνει ότι οργανικά και εσωτερικά είναι καλά, με υγιείς οι άνθρωποι. Συγκεκριμένα, εγώ ας πούμε μεταβολική ηλικία 30. Δεν είμαι 30 χρονών, άρα σημαίνει ότι νιώθω δυνατή και έχω ενέργεια όπως ήμουν στην ηλικία των 30. Αυτό είναι, συγγνώμη, εξίσου σημαντικό, το ότι μια γυναίκα μιας ηλικίας, ας πούμε, δεν πρέπει να εγκαταλείπει αυτή την προσπάθεια. Γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να το πετύχει ακόμα και σε μια ηλικία η οποία δεν είναι το ενδεδειγμένο. Όχι, βέβαια, να... είδατε και παραδείγματα και από γυναίκες οι οποίες είναι από τα 60. Δηλαδή, έχουμε περίπτωση γυναίκας 83 χρονών, που αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει γυναικό ιστό, που δεν μπορούσε να περπατήσει. Άρα, δεν σημαίνει, δεν υπάρχει ηλικία. Υπάρχει μόνο θέληση, πίστη, στόχος, εγκράτεια, πειθαρχία σε αυτό που κάνεις. Και όταν τα αποφασίσει πραγματικά, και αυτό που λέμε το όλο στο μυαλό είναι ότι θέλω να τα καταφέρω στη ζωή. Γίνεται τρόπο ζωής. Πρέπει να είναι